την υλοποίηση σημαντικών πολιτικών για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ανακοινώνει ο Υφυπουργός Γιώργος Παπαγεωργίου. Την Άρτα και όσα συνέβησαν το χειμώνα, ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Παπαγεωργίου κατά τη συνέντευξη τύπου της ΥΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την αναχρονιστική διάταξη που επιβάλλει κυρώσεις στο γιατρό ο οποίος παρέχει ιατρική φροντίδα σε παράνομο μετανάστη, πρόσφατα στην Άρτα, όπου αντιμετωπίστηκε άμεσα και αποτελεσματικά πρόβλημα υγείας οικονομικών μεταναστών, έσπευσα και με την παρουσία μου την κατήργησα πρακτικά. Το γεγονός αυτό προσδιορίζει και το μέτρο των ευθυνών μας για την ποιότητα των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών που οφείλουμε να προσφέρουμε στους πρόσφυγες, ανέφερε ο κ. Παπαγεωργίου κατά την εισήγησή του. Για τα ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής υπογράμμισε. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε αυτές τις συνθήκες καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της άμεσης παροχής βοήθειας σε ανθρώπους που την έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα να εξασφαλίσει τη δημόσια υγεία. Το Υπουργείο μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, συμμετέχει στο πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης των μεταναστών με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Αντίστοιχα, στο χώρο της καταπολέμησης, διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, trafficking, καλύπτουμε την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των θυμάτων τόσο κατά τη διάρκεια της περίοδου περίσκεψης, όσο και μετά τη χορήγηση της άδειας διαμονής.